Έχουμε τελειώσει από αυτή τη μεγάλη εμπλοκή. Έχετε και μία σύσκεψη με τον κύριο Χρυσοχοϊδή. Θα μαζέψει τους στις 11 η ώρα. Τώρα δηλαδή σε λίγα λεπτά. Σε λίγη ώρα θα είσαι στο Υπουργείο. Είναι μηχανή για να μπορέσω να προλάβω όλα. Με θέμα το προσφυγικό. Ναι, κοιτάξτε, γιατί η χώρα διαβάζουμε καθημερινά για τις αυξημένες ροές. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ένα σχεδιασμό λέει, για 10.000 άτομα που θα μετακινηθούν από τα νησιά ώστε να αποσυμφορηθούν. Ίσως είναι περισσότερο, μακάρι να είναι 10, και πείτε μας και λίγο, για 20.000. Λοιπόν. Εν διάφορη περιπτώσει, χθες με πήρε ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη. Πρέπει να γίνει αυτή η σύσκεψη. Σαφέστατα είναι τροπή. Τόσοι χιλιάδες άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι προφανώς έρχονται εδώ. Αυτό είναι μια ιστορία που την ξέρουμε χρόνια, αλλά δεν μπορεί σε ένα χώρο που είναι 2.500 να υπάρχουν 15.000 ή 10.000. Mm-hmm. Σαφέστατα όμως περιμένουμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον αρμόδιο της κεντρικής κυβέρνησης, για το ζήτημα αυτό. Εσείς λέτε να εδώ ως περιφερειάρχης, επειδή βλέπω τόσα χρόνια, είτε Έλληνας πολίτης και πολιτικός, που βλέπω τόσα χρόνια το πρόβλημα μέσα στην αυλή μας, αλλά κάποιους συμπολίτες μου στα νησιά να επιβαρύνονται, να ταλαιπωρούνται και να ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι, να ζουν και άθλια και ανθρώπινες ψυχές και ενήλικες και ανήλικες. Λέτε λοιπόν ως περιφερειάρχης ότι εγώ θέλω να μοιραστούμε το πρόβλημα και θέλω να βρούμε σημεία στην Αττική για να φιλοξενήσουμε ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να βουλιάζουν τα νησιά. Κύριε Λαξαρέτο, καταρχήν πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Και νομίζω ότι τουλάχιστον και ως γιατρός δεν θα μπορέσω μία ζωή να τη δω διαφορετικά ή να τη ζυγίσω διαφορετικά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί και μπορεί να διαθέτει τα χρήματα που παίρνει από την Ευρώπη όπως πρέπει, να διευκολύνει τις ζωές ανθρώπων, αλλά και να μην επιβαρύνει ζωές μέσα στις κοινωνίες. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μοντέλα που δυστυχώς δεν τα έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια αξιοποίηση. Η Αττική μπορεί να δημιουργήσει δομή τέτοια φιλοξενίας, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουμε για να γίνουν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή εννοώ με την έννοια να ενσωματωθούν. Όσοι δικαιούνται άσυλο, έτσι, υπάρχουν ασυνόδευτα αυτά παιδιά. Αυτά πρέπει να έχουν μια ειδική διαχείριση. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σωστά, όπως γίνονται και σε άλλες χώρες, και όχι ακριβώς όπως γίνεται αποθήκη ψυχών, ενώ υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν διατίθενται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Προφανώς δεν πρέπει να πάνε σε μια κοινωνία η οποία να βγαίνουν και να δημιουργούν παραβατικότητα. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μία μετουσίωση, χρειάζεται μία συνεργασία όλων των φορέων και αυτό περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ και νομίζω ότι είστε πάρα πολύ καλό δίδυμο για την πρωινή ζωή. Α, σας ευχαριστούμε. Είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και προσοχή στους δρόμους, γιατί είπε ότι ήρθε με τη μηχανή του άνθρωπος για να φτάσει εγκαίρως στο ραντεβού με τον Υπουργό.